Μαριάννα, γεια σου. Είμαι η Λίνα. Σε παίρνω για το Midnight Message. Θα ήθελα να πάρεις τηλέφωνο το φωταγόρι μου, το Τίμο. Είμαστε 7,5 χρόνια μαζί και εκείνος έχει φύγει τώρα στρατό. Είναι στην Αυλώνα και εγώ είμαι Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Η απόσταση είναι μεγάλη και αυτό μας έχει φέρει μια μεγάλη δυσκολία. Υπάρχουν ανάμεσα μας ζήλες, αρχίζει χάνεται λίγο η εμπιστοσύνη και μας κάνει κακό. Θα ήθελα πολύ να του πεις ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί και ότι θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια, γιατί εγώ θα είμαι εδώ δίπλα του, ό,τι και αν συμβεί, όποτε και αν με χρειαστεί. Ναι. Γεια σου, Τίμο. Τι κάνεις? Καλά. Με ποιο μιλάω, επιτρέπετε? Μιλάς με τη Μαριάννα Καρέζη από το Next 96,1. Σου τηλεφώνησα γιατί ένα κορίτσι θέλει να σου μεταφέρω ένα μήνυμα και να σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Ναι. Okay. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι μαζί και ακριβώς μετά θα σου πω και το μήνυμα που έχω να σου μεταφέρω και από ποια είναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, Guns N' Roses και Don't Cry, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Τίμο για το απόψινό μας Midnight Message. Guns N' Roses και Don't You Cry στο Next 96,1, εξαιρετικά αφιερωμένο στον Τίμο. Τίμο, μας ακούς? Ακούω, ναι. Πώς φάνηκε το τραγούδι? Το τραγούδι είναι πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο. Και κάποιος μου είπε ότι είναι το αγαπημένο σου και το αγαπημένο σου συγκρότημα. Είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι και από το αγαπημένο συγκρότημα, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, πάει το μυαλό σου, ποια κοπέλα μπορεί να σου το αφιέρωσε? Κάτι πάω να σκεφτώ. Θες να το ρισκάρεις ή να σου πω εγώ? Νομίζω μπορώ να το ρισκάρω. Άντε, για ρισκαρέ το. Μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως. Ναι. Όλο παιχνίδι στήθηκε από την κυρία Λίνα. Από την κυρία Λίνα στήθηκε. Με 7,5 χρόνια σχέση με τη Λίνα. Εάν μου έλεγες άλλο όνομα, θα γινόταν πανικός. Το φαντάζεσαι ότι θα γινόταν έτσι? Είστε πάρα πολύ καιρό μαζί και μετά από τόσα χρόνια καταλήγετε να έχετε απόσταση μεταξύ σας λόγω του στρατού. Τι γίνεται, για πες. Ακριβώς αυτό, ναι. Τώρα εγώ είμαι φαντάρος, φρέσκος, οπότε μας χωρίζουν κάποια χιλιόμετρα. Πού είσαι? Λίγο έξω από την Αθήνα, στην Αυλώνα. Α, είσαι μακριά. Ναι. Μάλιστα. Και τι γίνεται, τις κάνεις πολλές ζήλες και τέτοια? Σε έχουν πιάσει αυτά που πιάνουν τους φαντάρους όταν μπαίνουν μέσα και γίνονται πιο γκρινιάριδες? Αυτό ακριβώς, η γκρίνια, η κλεισούρα, αυτό το ηλίθιο το θέμα που γίνεται εδώ. Mm-hmm. Δεν είναι ότι καλύτερο για μια σχέση και για δύο ανθρώπους, όσο καιρό και να ήταν μαζί πριν. Μάλιστα. Λοιπόν, η Λίνα, το μήνυμα που θέλει να σου μεταφέρω είναι πως θέλει να ξέρεις ότι καταλαβαίνει απόλυτα την πίεση που νιώθεις στο στρατό και πως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς για αυτήν, γιατί θα είναι δίπλα σου ανά πάσα στιγμή σε ό,τι χρειαστείς. Σταμάτα να ζηλεύεις και να γκρινιάζεις, γιατί το κορίτσι σε αγαπάει πολύ και της λείπεις πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ κάτι, ότι ό,τι νιώθω της λέω εδώ και τόσα χρόνια το ξέρει κι αυτή. Πρέπει να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι δίπλα μου, ακόμα και από μακριά, με όποιο τρόπο που πει. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα λύνονται. Ξέρω ότι δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα τα πολλά λόγια. Mm-hmm. Είχαμε μια διαφορετική συνεννόηση πράξης πιο πολύ. Από εκεί πέρα δεν ξέρω, τώρα με έχεις και προετοίμα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ελπίζω να ακουστεί ωραίο και ρομαντικό. Θα ακουστεί ωραίο και ρομαντικό. Θέλεις να πεις κάτι στο κορίτσι σου συγκεκριμένα πριν κλείσουμε μέσω της εκπομπής? Να της πω ότι πρέπει να κάνει υπομονή λίγες μέρες ακόμα τουλάχιστον. Mm-hmm. Μέχρι να ξαναζητούμε και... Γενικά την υπόμονη βάλει πολύ στη ζωή της, γιατί και νεύρα υπάρχουν και συναχώρηση και ζήλες και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά από 7,5 χρόνια λοιπόν θα αποδειχθεί πόσο καλά θεμέλια έχει η σχέση σας με αυτούς τους 9 μήνες που έχετε μπροστά σας. Οκ, okay, Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εύχομαι τα καλύτερα και για σένα και για το κορίτσι σου και καλός πολίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.